Συνήθως ξεκινάμε με πολλά μικρά σχηματάκια. Φέτος, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και για τη μουσική και για το χορό. Ήταν πολύ δύσκολο όλο το χρόνο τα παιδιά να δουλέψουν. Γι' αυτό και είναι λίγο πιο μικρό το πρώτο μέρος μας, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ δυνατό και αγαπημένο. Χάρη. Σε ποια? Γεωργία. Στη Γεωργία, πιστεύει. Έχει αγκαλιάσει αυτή τη βραδιά από το 2017 και τη βλέπουμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που προσφέρει. Κοντά της και πολύ 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 δυναμικά. Μυρόπη Πιπινιά στη φωνή. Στα χρωστά την κυρία Σαρτσίδη Παρασκευή. Και τον Γιώργο Σκοτεινέλη. Κατερίνα Πετσέσκου. Οι οποίοι θα σας παρουσιάσουν δύο μέρη, το πρώτο και το δεύτερο μέρος. Θα σας τα αναλυτικά θα σας τα λέει η Γεωργίτσα, τι θα παρουσιάσουν, καλύτερα, έτσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση. Θα μας επιτρέψετε ένα λεπτό να κάνουμε ένα πολύ σύντομο κούρδισμα για να δούμε ότι είμαστε εντάξει. Ξυλινή, πολύ αγαπήσαμε γοργόνα.
σκύλα ως μίσε τεραστία. Πίνακες του ίδιου συνθέτη, Θάνου Κρούτσικου, θα ήθελα να το αφιερώσω σε μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχή, η οποία δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας, σε μια γυναίκα η οποία έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και στη μουσική μου παιδεία και όχι μόνο. Το αφιερώνω λοιπόν στην πολύ αγαπημένη μου πιανοδασκάλα Χριστίνα Παπαδάκη, καταθέτοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Είμαστε όλοι κάπως γκρεμισμένοι.
ταξίδι έτυχε ένα μπλος για τον νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Σπαθιά ζωγραφισμένα
και με στίγματα ανεξάλληπτα μια ανάγρια καλονή. Πολλές φορές τα σκοτεινά παιδιά και τα βράδια με βότανα το στίχο στον αγρίδι και το στρες. Το κάτω δεν γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι ότι το ανάγκη τα στίγματα δεν βγαίνουνε. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διέταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διέταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διέταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκαμε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διέταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.
Thank you.